Αγαπητά μέλη της Κυπριακής Αποστολής, σας καλωσορίζουμε πίσω στην Κύπρο με αισθήματα μεγάλης υπερηφάνειας για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει συνδράμοντας στον αγώνα των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που εδώ και 10 περίπου μέρες ταλάνισαν και συνεχίζουν να απειλούν την Ελλάδα μας. Δώσατε το παρόν σας από την πρώτη στιγμή και ρηχτήκατε με θάρρος στη μάχη έναντι στον πύρινο εφιάλτη. Με την αυταπάρνησή σας καταφέρατε να συμβάλλετε ουσιοδός στην αντιμετώπιση του μέγιστου κινδύνου. Παρά τις όποιες δυσχέρειες, η παρουσία και οι δράσεις της Κυπριακής Αποστολής ήταν καταλυτική και η προσφορά σας έτυχε αναγνώρισης τόσο από τις ελληνικές αρχές όσον και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά έκαναν ιδιαίτερα λόγο για άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό κατάλληλο για ειδικές αποστολές αυξημένης δυσκολίας και επικινδυνότητας. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα και το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο ήταν αυτό που επιδείξατε στις κρίσιμες στιγμές. Η ελληνική και η κυπριακή κοινωνία έχει αναγνωρίσει τις προσπάθειες σας και με την παρουσία μου εδώ σήμερα, μαζί με τον συνάδελφό μου Υπουργό, κύριο Νουρή, θέλουμε να σας εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια της πολιτείας και να επαναλάβω την περηφάνεια μας για τον αγώνα που δώσατε. Τώρα θα μπορέσετε να ξεκουραστείτε κοντά στις οικογένειες σας και τους δικούς σας ανθρώπους, που σας περίμεναν υπομονετικά όλες αυτές τις μέρες, βιώνοντας και αυτοί στιγμές αγωνίας και προσμονής. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στο μέλος μας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω, να είστε περήφανοι για αυτό που επιτελέσατε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε. Τις τελευταίες 10 μέρες μαύρησε η Ελλάδα, αλλά και η ψυχή όλων μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Θα τολμήσω να πω ότι η όαση σε αυτήν την καταστροφική εξέλιξη που υπήρχε για την Ελλάδα ήταν για μας, τους Κύπριους, ο αλτρουισμός που έχετε επιδείξει εσείς σαν η Κυπριακή Αποστολή, η οποία πρώτοι σπεύσατε να βοηθήσετε ακριβώς την Ελλάδα σε αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι με την παρουσία της Κυπριακής Αποστολής στην Ελλάδα έχετε κυριολεκτικά αναδείξει το μεγαλείο της ψυχής και του χαρακτήρα σας, ο κάθε ένας και κάθε μια ξεχωριστά. Έχετε τιμήσει τα σώματα τα οποία υπηρετείτε, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχετε επαναβεβαιώσει ότι η μικρή μας πατρίδα είναι μια τεράστια πηγή εθελοντικής προσφοράς. Και είναι γι' αυτό που σας τιμούμε σήμερα, γιατί πραγματικά, χωρίς να υπολογίζετε κινδύνους, και περισσότεροι
και πολλοί πιο άλλοι και από εσάς που επέδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτές τις αποστολές, κυριολεκτικά, χωρίς να αψηφώντας τον κίνδυνο, σπεύσατε ακριβώς με μόνο γνώμονα την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και βεβαίως την Ελλάδα. Η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, η κυβέρνηση αισθάνεται περήφανη για εσάς. Ευχαριστώ και τους πυροσβέστες μας, ευχαριστώ και τους εθελοντές της πολιτικής άμυνας. Είμαστε σίγουροι ότι και οι τραυματίες μας, δόξα τω Θεώ, και από την πολιτική άμυνα και από την πυροσβεστική, όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Και θέλω να ελπίζω ότι αχρίαστο να είναι, αλλά ότι πάντοτε με τον ίδιο ακριβώς ζήλο θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε, έστω και όντας μικρή πατρίδα, μικρή χώρα, σε αυτά τα καλέσματα, για να μπορούμε να βοηθούμε ακριβώς τους συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.